χρόνου, τις εκλογές του Γενάρη, το κρίσιμο δημοψήφισμα του Ιούλη και τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Και μάλιστα κέρδισε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, τις κρίσιμες, έχοντας σε όλες απέναντί του σχεδόν όλους. Με μοναδικό σύμμαχο τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία. Και μετά από όλα αυτά, είναι πράγματι σήμερα ο μοναδικός και αδιαμφισβήτητος πόλος σταθερότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Αν λοιπόν υπάρχει πράγματι αστάθεια στο πολιτικό σύστημα, αυτή βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Σε μια αντιπολίτευση κατώτερη των περιστάσεων, σε μια αξιωματική αντιπολίτευση που τρεις μήνες τώρα ούτε εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας νέου αρχηγού δεν μπορεί να κάνει και επιδίδεται διαρκώς σε μια ανέξοδη και αδιέξοδη αντισύριζα ρητορική στα πλαίσια μιας ατέρμονης προεκλογικής εσωκομματικής διαδικασίας. Και βεβαίως ένα Πασόκ, ουρά, δεκανίκη μιας παραλυμένης και στρατηγικά αποσταθεροποιημένης δεξιάς που δεν μπορεί να στοιχηθεί ούτε στο ελάχιστο με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία αλλάζει, τη στιγμή που στην Πορτογαλία υπάρχει κυβέρνηση συμμαχική της Σοσιαλδημοκρατίας με τις δυνάμεις της αριστεράς, ακόμα και με το Κομμουνιστικό Κόμμα, το αδελφό κόμμα του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ελλάδας, αυτό που έχει απομείνει, εμφανίζεται με μεγάλη αιμονή να προϋποθέτει οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον στη σύμπραξη με μια διαλυμένη Νέα Δημοκρατία. Και στη χειρότερη εκδοχή της μάλιστα. Αν λοιπόν υπάρχει κρίση αστάθειας στο πολιτικό σύστημα, βρίσκεται απέναντι, δεν βρίσκεται εδώ. Και από την άλλη βέβαια, οφείλεται και σε ένα επίσης αποσταθεροποιημένο μηντιακό σύστημα, ένα μηντιακό σύστημα που ξεψυχά και βρυχάται. Ξεψυχά γιατί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πάμε να βάλουμε τάξη και ψηφίστηκε ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες και βρυχάται γιατί η δικαιοσύνη άρχισε ελέγχους για τα δάνειά τους από τις τράπεζες. Και θαρούν ότι με τους βρυχηθμούς εμείς θα φοβηθούμε και θα παρέμβουμε στο έργο της δικαιοσύνης. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα παρέμβουμε σε κανέναν και για τίποτα. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουνε. Η δικαιοσύνη από εδώ και στο εξής θα ανασένει και θα λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς παρεμβάσεις. Και αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρέμβουμε στο έργο της δικαιοσύνης για να προστατεύσουμε κανέναν. Όλοι από εδώ και στο εξής θα ελέγχονται το ίδιο. Είτε έχουν υψηλά αξιώματα, είτε δεν έχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δεν παίρνουν δάνεια και για αυτούς που επειδή είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν την κοινή γνώμη, παίρναν όλο το προηγούμενο διάστημα δάνεια χωρίς έλεγχο. Από εδώ και στο εξής, η δικαιοσύνη ανασένει και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Και θα ξεχάσουν και αυτά τα σενάρια της παρένθεσης και των οικουμενικών κυβερνήσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ανασύρουν. Σας θυμίζω τα ίδια ακριβώς, την ίδια ακριβώς συζήτηση είχαμε όλο το διάστημα της 7μηνης διαπραγμάτευσης στην πρώτη φάση. Ο μεγάλος τους δαλκάς ήταν ότι μέρα με τη μέρα έπεφτε η κυβέρνηση. Μέρα με τη μέρα υπήρχε αδιέξοδο. Διαψεύστηκαν και ξέρετε γιατί. Γιατί σε αυτόν τον τόπο τις κυβερνήσεις τις ανεβάζει και τις κατεβάζει ο λαός, όχι τα παράκεντρα της εξουσίας. Κάποτε τις ανέβαζε και τις κατέβαζε το παλάτι. Τώρα όμως το παλάτι μας τελείωσε. Εμείς όχι μόνο θα αντέξουμε,
αλλά και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Θα αντέξουμε και θα πετύχουμε τους στόχους μας και ο λαός θα κρίνει το έργο μας, όπως το Σύνταγμα προβλέπει, στο τέλος της θητείας μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το τέλος της κυβερνητικής θητείας, της θητείας αυτής της Βουλής και αυτής της κυβέρνησης, είναι το φθινόπωρο του 2019. Και εμείς μέχρι τότε θα αντέξουμε. Μακάρι να αντέξουν και αυτοί που τώρα μας πολεμάνε μέχρι τότε. Και το λέω αυτό διότι ξέρετε, μακάρι να αντέξουν, αλλά τα τζάμπα δανεικά τελείωσαν. Και τώρα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και βεβαίως πρώτοι εμείς να δώσουμε τη μάχη για να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κρίση, να δώσουμε ελπίδα, προοπτική. Και θέλω να σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι το τελευταίο διάστημα και μάλιστα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό ορίζοντα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Βεβαίως σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Δεν θα τα πω όλα αυτά για να δημιουργήσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Θα τα πω όμως γιατί πρέπει και εμείς να έχουμε πλήρη εικόνα του πόσο δύσκολες ήταν οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε, που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και πόσο σημαντικά τα βήματα στη δεδομένη συγκυρία. Η διαπραγμάτευση που κράτησε περισσότερο από 2 μήνες με το οικονομικό επιτελείο είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει με επιτυχία ο πρώτος κύκλος της υλοποίησης των προαπαιτημένων της συμφωνίας και ήδη έχουμε προχωρήσει στην εκταμείευση της δόσης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και βεβαίως στην εκταμείευση των χρημάτων που απαιτούνται για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και ταυτόχρονα έχουμε εξασφαλίσει την έγκριση του ESM και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης. Κόντρα στις καταστροφολογικές εκτιμήσεις, καταλήξαμε σε ρυθμίσεις οι οποίες αποδεικνύονται πολλαπλά προστατευτικές για τα χαμηλά εισοδήματα αλλά και για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της. Πρώτον, στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Με την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη έχουμε πλέον εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας για κάτι παραπάνω από το 60% των οφειλετών στεγαστικών δανείων. Πιο συγκεκριμένα το ασθενέστερο 25% απολαμβάνει απόλυτη προστασία, ενώ για το υπόλοιπο 35% προβλέπεται όχι μονάχα η προστασία από τους πληστηριασμούς, αλλά για πρώτη φορά δίνεται και η δυνατότητα κουρέματος του δανείου, αφού η δόση τους θα προσαρμοστεί στην εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία έχει μειωθεί δραστικά σε σχέση με την αντικειμενική αξία στη βάση της οποίας συνήθισαν τα δάνεια κατά την προηγούμενη 15ετία. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ισχυρίζονται κινδυνολόγοι που έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα πράγματι αμηχανίας έως και τρομοκρατίας στην κοινωνική βάση και εκεί είναι ο ρόλος ο δικός μας να μιλήσουμε στο λαό, να του πούμε την αλήθεια. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ισχυρίζονται, έχουμε ένα πλέγμα διατάξεων που από τη μια πλευρά συμπεριλαμβάνει και προστατεύει αποτελεσματικά όσους πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και από την άλλη αφαιρεί τη δυνατότητα από ορισμένους, έστω και λίγους, στρατηγικούς κακοπληρωτές όπως τους ονομάζουν, που προέρχονται συνήθως όμως από υψηλά εισοδηματικά στρώματα, να αξιοποιούν την προστασία και να αποφεύγουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων, φορτώνοντας τα δικά τους βάρη στο σύνολο των φορολογουμένων. Και να σημειώσω εδώ ότι όλα αυτά τα πετύχαμε
ανατρέποντας τις δεσμεύσεις προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟ, που τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δήθεν απελευθερώνουμε τους πληστηριασμούς, οι οποίες δεσμεύσεις τους ήταν για πλήρη και ολική απελευθέρωση των πληστηριασμών. Και βεβαίως όλα αυτά τα πετύχαμε ανατρέποντας και την αρχική θέση των δανειστών στη διαπραγμάτευση, που ζητάγανε προστασία όχι στο 60 όπως καταλήξαμε, αλλά μόνο στο 16% των οφειλετών. Επιμένω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης αυτής και των δεδομένων που διεξήχθη, γιατί μην ξεχνάμε ότι διεξήχθη για άλλη μια φορά, ελπίζω η τελευταία, με όρους εκβιαστικούς, διότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δεν είχε ολοκληρωθεί όσο διεξήγεται η διαπραγμάτευση. Και η μη ολοκλήρωση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών δεν σήμαινε απλά καθυστέρηση μιας δόσης, σήμαινε ότι πήγαινε η ανακεφαλοποίηση για το 2016. Σήμαινε δηλαδή κούρεμα καταθέσεων. Σήμαινε δηλαδή ικανοποίηση των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη, που ακόμα δεν έχουν ξεχάσει το βασικό του σχεδιασμό, που είναι να ξαναφέρουν στο τραπέζι τη συζήτηση τον Brexit. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, υπήρξε μια σοβαρή επιτυχία, η οποία οφείλεται κυρίως στη σκληρή και μεθοδική δουλειά τόσο του Ευκλήδη του Τσακαλώτου όσο και του Γιώργου του Σταθάκη, που θέλω να το τονίσω αυτό, έδωσαν μια μάχη που είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μια θετική έκβαση που τόσο προχωράει τη διαδικασία στο επόμενο στάδιο, χωρίς να έχουμε απώλειες σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία. Ως θετική εξέλιξη όμως, πρέπει να καταγράψουμε και την διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος για τις 100 δόσεις, που έχει αποδειχθεί πολλαπλά ευεργητικό. Θυμηθείτε τι μας λέγανε τότε, ότι είναι μονομερής ενέργεια και ότι μετά τη συμφωνία θα πάρθει πίσω. Αν δεν υπήρχε αυτή η ρύθμιση, σήμερα χιλιάδες νοικοκυριά θα ήταν σε κατάσταση πραγματικής ασφυξίας. Και βεβαίως αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και τα δημόσια ταμεία, που είχαμε μια σημαντική αύξηση εσόδων εξαιτίας αυτού του μέτρου. Με τη ρύθμιση που πετύχαμε, αυξήσαμε τις εισπράξεις στα δημόσια ταμεία με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκε μια σημαντική όθηση στην οικονομική δραστηριότητα και την κατανάλωση. Και πρέπει να πω ότι εδώ επίσης διαψεύστηκαν οι κασάνδρες που μιλούσαν για άτακτη υποχώρηση, τα υπηχαίοι τίτλοι σε πρωτοσέλιδα ότι καταργούνται οι 100 δόσεις. Και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι θετική έκβαση είχαμε και σε ένα μεγάλο σύριαλ, όπως αποδείχτηκε, στο θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, όπου σας θυμίζω ότι από τη μέρα του προϋπολογισμού της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων είχα ζητήσει την αναστολή μέχρι την κατάθεση και τη συζήτηση του προϋπολογισμού, γιατί ήξερα και ξέραμε ότι η αναζήτηση ισοδυνάμων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Και έγινε ένα γαϊτανάκι επικοινωνιακό. Κάθε μέρα παρουσιάζανε δίθεν και μια διαφορετική επιβάρυνση σε φόρους. Στο τέλος καταλήξαμε σε μια λύση η οποία κατά κοινή ομολογία είναι η καλύτερη δυνατή. Σταθήκαμε στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, που ήταν η δέσμευση ότι δεν θα επιβαρυνθεί η μεσαία οικογένεια. Δεν θα επιβαρυνθεί κυρίως η μεσαία οικογένεια, να το τονίσω αυτό, σε ό,τι αφορά τα φροντιστήρια της γειτονιάς, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία. Τα φροντιστήρια της γειτονιάς που δυστυχώς εξαιτίας
της πραγματικότητας σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε να αλλάξουμε κυριαρχούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και πετύχαμε την έβρεση ισοδυνάμου που κατά την άποψή μου και νομίζω όλων μας πρέπει να πιστωθεί στο οικονομικό επιτελείο ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά και αυτή η εξέλιξη από πολλούς και από μερίδα μεγάλη των μέσων ενημέρωσης και της αντιπολίτευσης παρουσιάζεται ως αρνητική εξέλιξη. Θέλω επίσης να πω ότι ανατρέψαμε τις προβλέψεις. Πρώτον, καταφέραμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανακεφαλοποίησης, όπως είπα πιο πριν. Δεύτερον, εξασφαλίσαμε τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, καθώς για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο εξασφαλίζει κοινές μετοχές και δικαίωμα ψήφου, αλλά και υψηλότατα επιτόκια για τα χρήματα που θα καταβάλει. Και τρίτον, είχαμε μια μεγαλύτερη το αναμενωμένο συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν τον Ιούλιο υπογράφαμε αυτή τη συμφωνία, προβλέπονταν 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τελικά το ελληνικό δημόσιο θα καταβάλει μόλις 5,7. Δηλαδή θα δανειστεί 19,3 δισεκατομμύρια λιγότερα για τη διαδικασία της ανακεφαλοποίησης. Διότι το υπόλοιπο από τα 5,7 καλύπτεται από ιδιώτες επενδυτές. Και είναι σαφές ότι αυτό αποδεικνύει μια αλλαγή κλίματος και θα έλεγα μια αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει. Αν ρωτούσε κάποιος τον Ιούλιο, την περίοδο εκείνη την κρίσιμη με τις τράπεζες κλειστές ή και αμέσως μετά τη συμφωνία, αν θα υπήρχε μια τόσο μαζική και πρόθυμη συμμετοχή ιδιωτών στην ανακεφαλοποίηση αυτών των τραπεζών, σίγουρα θα έπαιρνε μια απάντηση πολύ λιγότερο αισιόδοξη από αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Δεν έρχεται λοιπόν να βάλει τα χρήματά του ένας επενδυτής σε μια οικονομία η οποία κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με κατάρρευση και η οποία πλήττεται από την ασθένεια της πολιτικής αστάθειας, όπως θέλουν να μας πείσουν οι συνομιλητές μας. Θέλω επίσης να σταθώ και στα τελευταία στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, που διαψεύδουν τις προβλέψεις για ύφεση 2,5% το 2015, τις αρχικές προβλέψεις του καλοκαιριού, και κάνουν λόγο όχι μόνο για μηδενική ύφεση, αλλά και για ύπαρξη πιθανότητας να κλείσουμε το 2015, έστω με μικρό αλλά με θετικό πρόσημο. Τα κρατικά έσοδα έχουν αυξηθεί και ταυτόχρονα υπάρχει και μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης. Και όλα αυτά παρά το σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων που επέβαλαν οι δανειστές, και θέλω να θυμίσω, ζητούσε επίμονα και μέρος της αντιπολίτευσης ως τιμωρία τότε στη διαπραγματευτική στάση της κυβέρνησης το προηγούμενο καλοκαίρι. Και είναι ακριβώς αυτή τη θετική δεδομένων επαναλαμβάνοντων συνθήκων, αυτή τη θετική συγκυρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε ώστε να επιταχύνουμε την πορεία εξόδου από την κρίση και την επιτροπία, για να ανακτήσουμε την οικονομική μας κυριαρχία και να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την υλοποίηση των μεγάλων ριζοσπαστικών μετασχηματισμών στο ελληνικό κράτος και στην οικονομία που αποτελούν τον πραγματικό πυρήνα του προγράμματός μας. Και σήμερα φαίνεται ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να τα καταφέρουμε παρά τη γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην Ευρώπη αλλά και στη γειτονιά μας εξαιτίας του πολέμου και της προσφυγικής κρίσης.
Έχουμε μπροστά μας δρόμο δύσκολο. Και βασική μας ευθύνη σε αυτή τη φάση είναι να κρατήσουμε τον προσανατολισμό μας στο στρατηγικό μας σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. Βασική μας ευθύνη είναι να δουλέψουμε ώστε να καρποφορήσουν πολιτικές πρωτοβουλίες και στην ίδια την Ευρώπη που έστω με μικρά βήματα αρχίζει να αλλάζει συσχετισμούς, ιδιαίτερα στον Νότο τον Ευρωπαϊκό. Και ας μην ξεχνάμε ότι μετά την εξέλιξη στην Πορτογαλία έρχονται και οι εκλογές στην Ισπανία. Πρωτοβουλίες επίσης ανάδειξης του ελληνικού προβλήματος ως ζήτημα κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θέλω επίσης να αναφερθώ στην επιτυχία που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μετά από την αρχική επιστολή και προσπάθειες μηνών συνεργασίας τόσο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς όσο και των Πρασίνων, μεγάλης μερίδας των σοσιαλιστών αλλά και των φιλελευθέρων, που μπορεί να έχουμε ριζική αντίθεση ιδεολογική, αλλά σε ζητήματα δημοκρατίας και διαφάνειας ταυτίστηκαν με την πρότασή μας, δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα εξετάζει και θα συζητά το πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η συζήτηση να διεξάγεται σε μια κλειστή αίθουσα και να είναι ανοιχτά τα σχέδια, οι προτάσεις, αλλά και τα αποτελέσματα επιβολής πολιτικών, αν ήταν θετικά ή αρνητικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ανάδειξη του προβλήματος ως κεντρικό πρόβλημα στην Ευρώπη αναδεικνύει και μια σημαντική σύγκρουση ανάμεσα σε πολιτικούς διαφορετικών οικογενειών στην Ευρώπη, όπως αυτή που αναδείχθηκε χθες και προχθές ανάμεσα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Γερμανό Υπουργό των Οικονομικών. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και να καρποφορήσουν πολιτικές μας πρωτοβουλίες, αλλά και να αξιοποιήσουμε τις αλλαγές των ευρωπαϊκών πολιτικών συσχετισμών για να προωθήσουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικές πρωτοβουλίες κόντρα στη λιτότητα και τη δημοσιονομική ασφυξία. Ο δρόμος, επαναλαμβάνω, είναι ακόμα ανηφορικός, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι και δρόμος καταστροφής, όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν όσοι έχουν πάρα πολλούς λόγους να επιδιώκουν να ξεμπερδέψουν με αυτή την κυβέρνηση. Και ξέρετε, η νέα τους αγαπημένη ασχολία τώρα είναι ο προϋπολογισμός για το 16 και το ασφαλιστικό. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω δύο λόγια και για τον προϋπολογισμό και για το ασφαλιστικό. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, όπως τόνισα και προηγουμένως, το θετικό σημάδι έχει να κάνει με την αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ύφεση που το 2015 θα κυμανθεί περίπου σε μηδενικό ποσοστό, ενδεχόμενα και κατά τη θετικό. Ενώ για το 2016 δεν υπάρχει πρόβλεψη για 1,5%, 1,8 ύφεση. Υπάρχει πρόβλεψη για 0,7. Στόχος είναι να περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η εκτίμηση που είχαμε διατυπώσει στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2016 θα έρθει η στιγμή όπου θα επανέλθει η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι κάτι το απολύτως εφικτό. Έτσι, η δημοσιονομική προσαρμογή του εμπροστοβαρούς ούτως ή άλλως προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές περιορίζεται κατά 500 περίπου εκατομμύρια με βάση τις νέες προβλέψεις και θα κυμανθεί περίπου στα 5,7 δις. Και εδώ πρέπει να κρατήσουμε ότι το ποσό αυτό θα ήταν πολλαπλάσια μεγαλύτερο αν είχαν διατηρηθεί οι στόχοι του προηγούμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος που είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο σημερινός στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2016 είναι 0,5%,
ενώ με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα θα ήταν 4,5%. Το κόστος λοιπόν των μέτρων που θα χρειαζόταν για να καλυφθεί αυτός ο στόχος του 4,5% με δεδομένη τιμή επίτευξη των αντίστοιχων στόχων το 2014 και το 2015 είναι βέβαιο ότι θα ξεπερνούσε σε απόσταση τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, όσοι σήμερα κουνάνε το δάχτυλο στην κυβέρνηση, θα ήταν προτιμότερο να μελετήσουν τους αριθμούς και να σταματήσουν αυτή την ακραία και πολιτικά σκόπιμη παραπληροφόρηση και την τρομολαγνία. Και θα ήταν επίσης προτιμότερο να αναφέρουν ότι για πρώτη φορά μετά από μια ολόκληρη πενταετία ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί δίνει σημαντικό βάρος στα πλαίσια του δυνατού στην αύξηση των κοινωνικών δαπανών, καθώς προβλέπονται αυξημένες δαπάνες στην υγεία, την παιδεία, στην στήριξη της απασχόλησης, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, αυξημένες δαπάνες κατά 823 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για την υγεία υπάρχει αύξηση των δαπανών κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή εξάλλου είναι και η καταστατική διαφορά, επιτρέψτε μου να πω, της δικής μας κυβέρνησης από τις ακραίες της κυβερνήσεις του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και της άγριας λιτότητας. Διότι εμείς ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες επιτροπίας, σε συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, καταφέρνουμε να ιεραρχήσουμε με τέτοιο τρόπο τις προτεραιότητες, ώστε να υποστηρίξουμε με τις μικρές μας δυνάμεις αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Τα στρώματα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των άνεργων, της νεολαίας. Διότι γνωρίζουμε καλά ότι η συμφωνία του Αυγούστου μας περιορίζει και μάλιστα παρά τη θέλησή μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την υποστήριξη και την προστασία κοινωνικών δυνάμεων που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Και ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και με το ασφαλιστικό. Αλλά εδώ, επιτρέψτε μου συντρόφισσες και σύντροφοι, η μηδιακή προπαγάνδα και η αντιπολιτευτική υποκρισία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Εδώ δεν έχουμε πια να κάνουμε με απλή καταστροφολογία και κινδυνολογία, αλλά με μια σαφή προσπάθεια υπονόμευσης της διαπραγματευτικής στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι στις απαιτήσεις των πιο σκληρών κύκλων εκ των δανειστών. Και πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους. Πρόκειται για τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που μέσα στα τελευταία 5 χρόνια έβαλαν την υπογραφή τους και στήριξαν και ψήφισαν όχι μία, όχι δύο, αλλά 11 διαφορετικές μειώσεις συντάξεις. Συνολικής μείωσης που ξεπερνά το 40%. Και πρόκειται για τα ίδια μέσα ενημέρωσης που τότε παρουσίαζαν αυτές τις επιλογές ως μονόδρομες επιλογές και αυτονόητες για να σωθεί η χώρα. Οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν στο καταστροφικό, σας θυμίζω, PSI, στο κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων, το οποίο έφερε τα ταμεία στο χείλος του γκρεμού, με απομείωση αποθεματικών μεγαλύτερη από 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνοι που επί μία πενταετία σχεδίαζαν σε συνεργασία με την Τρόικα, διότι δεν είδα καμία εναλλακτική πρόταση τότε, ούτε καμιά σκληρή διαπραγμάτευση, και ψήφιζαν δεκάδες οριζόντιες περικοπές και σε κύριες και σε επικουρικές συντάξεις. Και τι ηρωνία, αυτοί που μας καλούσανε τους 7 μήνες που διαπραγματευόμασταν σκληρά να κάνουμε πίσω για να σωθεί η χώρα και να καταργήσουμε μέσα σε μια νύχτα το ΕΚΑΣ άπαξ διαπαντός, όχι βρίσκοντας ισοδύναμα από το 16 και για μια πενταετία. Αυτοί που σας θυμίζω, γιατί εδώ είναι και η υποκρισία που έχει ξεπεράσει τα όρια, και εγώ βεβαίως θεωρώ ότι αυτό είναι δυστύχημα συνολικά για την πολιτική ζωή του τόπου,
υποκρισία και από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος. Όχι για τους αγώνες που πρέπει να γίνουν και τις απεργίες που πρέπει να στηριχθούν, διότι είναι δύναμη για μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται όταν η κοινωνία αντιδρά. Αλλά για αυτούς, για αυτούς που έχουν το θράσος σήμερα να μιλάν, ενώ τον Ιούλη διοργάνουν ένα συλλαλητήρια υπέρ του ναι σε όλα, η ίδια συνδικαλιστική ηγεσία που έχει το θράσος σήμερα να μιλά. Εκείνοι λοιπόν που μας καλούσαν να υπογράψουμε τα πάντα, σήμερα έρχονται και αρνούνται να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κοινού διαπραγματευτικού μετόπου. Τίποτα παραπάνω δεν ζητήσαμε. Ούτε βοήθεια για να κυβερνήσουμε, ούτε οικουμενικές κυβερνήσεις, ούτε στήριξη της πλειοψηφίας. Τίποτα από όλα αυτά. Να μας πούν αν και αυτοί στηρίζουν την προσπάθεια τη διαπραγματευτική να υπάρξει λύση που θα δίνει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα χωρίς 12η επώδυνη μείωση συντάξης. Βέβαια εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης. Έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ χειρότερο. Διότι στην προσπάθειά τους να βλάψουν την κυβέρνηση βάζουν το κοτόφθαλμο, λέω εγώ, μικροπολιτικό συμφέρον πάνω από τα ίδια τα συμφέροντα των σημερινών και των μελλοντικών συνταξιούχων. Διότι ξέρετε, το ασφαλιστικό δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά αυτή την τετραετία της κυβέρνησης. Ούτε καν και την επόμενη, αφορά πολλές τετραετίες. Και η δυνατότητα να δημιουργήσουμε τους όρους ενός βιώσιμου συστήματος ξεπερνά το βάρος που αφορά μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και λένε αυτό δεν είναι εθνικό θέμα για να συζητείτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή το αν σε λίγα χρόνια από τώρα με βάση τα δεδομένα θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε συντάξεις στις γενιές που βγαίνουν σιγά σιγά από εδώ και στο εξής στη σύνταξη. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα. Το κύριο θέμα αφορά την κοινωνική μας συνοχή. Σύντροφοι και σύντροφοι, πράγματι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη σημερινή αντιπολίτευση σε αυτές τις θέσεις και σε αυτό το κατήφορο. Ούτε να παρακολουθήσουμε το σχεδιασμό τους, ούτε να κατανοήσουμε την ψευδή αίσθηση δικαίωσής τους. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με σταθερότητα στο δικό μας πολιτικό σχεδιασμό. Να κάνουμε τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε τις συντάξεις χωρίς περαιτέρω επώδυνες περικοπές και την ίδια στιγμή όμως να μην αποφύγουμε το πρόβλημα. Να επιχειρήσουμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί το χρωστάμε στις επόμενες γενιές, όχι μόνο τώρα. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο και θα τον βρούμε τον τρόπο. Θα ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος με όσα κόμματα επιθυμούν, αλλά όχι σε επίπεδο κομμάτων, στην κοινωνικός διάλογος με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ακολούθως εξαντλητικός διάλογος και με τα κόμματα στη Βουλή. Και ο διάλογος αυτός δεν θα κλειστεί μόνο στα εθνικά σύνορα. Θα τον ανοίξουμε και σε όλη την Ευρώπη, να δούμε πώς και εκεί αντιμετωπίσανε τα ίδια προβλήματα και με ποιους όρους και με ποιες βέλτιστες πρακτικές, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα στο όνομα του ότι βρίσκεται σε πρόγραμμα να μετατρέπεται από μια ευρωπαϊκή χώρα σε χώρα του τρίτου κόσμου, όπου επιβάλλονται πειράματα σαν αυτά που επέβαλε σε πολλές από αυτές τις δύστυχες χώρες η λογική, η ακραία νεοφιλελεύθερη που εφήρμοσε πολλές φορές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ελπίζω, αφού δεν θέλουν στη διαπραγμάτευση εδώ, στο διάλογο εδώ, τουλάχιστον στο διάλογο που θα διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και απευθύνομαι κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, στα αντίστοιχα φόρα
των κομμάτων, των αδελφών κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να υποστηρίξει τις θέσεις της κυβέρνησης που θέλει να προστατεύσει την κοινωνία και όχι θέσεις ακραίες των δανειστών, όχι όλων των δανειστών, μερίδας τους. Λοιπόν, αυτός είναι ο δικός μας σχεδιασμός. Να επιχειρήσουμε να πιάσουμε το στόχο της εξοικονόμησης που είναι και στον προϋπολογισμό κατά 1% του ΑΕΠ που προβλέπει η συμφωνία του Αυγούστου. Συμφωνία που την ψηφίσανε και Πασό και Νέα Δημοκρατία και Ποτάμι. Σας θυμίζω. Εξοικονόμηση λοιπόν 1% του ΑΕΠ, όχι με οριζόντιες περικοπές, αλλά με εξορθολογισμό του συστήματος. Και θέλω να επισημάνω, γιατί δεν καταλαβαίναν και τι τους έλεγα προχθές και δίνουν και λάθος διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εξοικονόμησης, το 0,6%, έχει ήδη επιτευχθεί με βάση την αύξηση του δωρεού ηλικίας. Αυτό που μας απομένει είναι ένα 0,4. Και εμείς λέμε ότι αυτό το 0,4 υπάρχουν τρόποι να βρεθεί χωρίς επώδυνες περικοπές στις συντάξεις, χωρίς να πειράξουμε τις κύριες συντάξεις και σώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των επικουρικών, ίσως και όλες. Υπάρχει τρόπος. Και τον τρόπο αυτό θα τον καταθέσουμε με επιστημονική αρτιότητα, με συγκροτημένο τρόπο, συντεταγμένο τρόπο, και πρέπει τα κόμματα να πάρουν θέση. Διότι πράγματι διερωτούμε, εμείς έχουμε αυτό το σχεδιασμό. Αυτοί ποιο σχεδιασμό έχουν, τι προτείνουν? Ποια είναι η πρόταση αυτών που κυβερνούσαν επί 40 ολόκληρα χρόνια αυτόν τον τόπο και οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία εκεί που τα έχουν οδηγήσει σήμερα? Τι έχουν να προτείνουν? Απολύτως τίποτα. Βέβαια, στρόφοι και σύντροφοι, το θέμα δεν είναι μόνο να συγκριθούμε με το παλιό και χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι να παρουσιάσουμε και να παρουσιαστούμε ως οι κοινωνικά ευαίσθητοι διαχειριστές της συμφωνίας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Δεν είναι αυτή η αποστολή μας. Θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Και θέλουμε, αναγνωρίζοντας βεβαίως τις δυσκολίες και το στενό πλαίσιο, να ξεδιπλώσουμε για το δικό μας πρόγραμμα, τη δική μας περπατησιά, το δικό μας πολιτικό σχέδιο για τη ριζική αλλαγή του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό που ονομάζουμε ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του κράτους και της διοίκησης. Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την προστασία της εργασίας, την στήριξη απασχόλησης, την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, την προστασία των δικαιωμάτων και την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την προστασία των κοινών αγαθών και της δημόσιας περιουσίας. Και έχουμε ήδη κάνει βήματα, πρέπει να κάνουμε όμως περισσότερα. Μέσα σε ένα εξαιρετικά πιεσμένο χρονικά περιβάλλον και υπό την πίεση του πρώτου γύρου των προαπαιτουμένων, την πίεση για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, την πίεση που de facto μας ασκεί η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, προχωρήσαμε σε μια σειρά πολιτικών πρωτοβουλειών. Καταφέραμε, τηρώντας την προεκλογική μας δέσμευση, και αυτό το καταφέραμε και κόντρα σε επιδιώξεις συγκεκριμένων συμφερόντων και κέντρων οικονομικής εξουσίας, να τηρήσουμε απόλυτα τη δέσμευση που δώσαμε προεκλογικά, σας θυμίζω, στην προεκλογική εκείνη συγκέντρωση στην Β' περιφέρεια του Πειραιά, να δώσουμε την περιοχή επιτέλους των λιπασμάτων της Δραπετσόνας στις δημοτικές αρχές και να δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο για τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Και αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να προχωρήσει παρά τις δυσκολίες και να δημιουργήσει μια ανάσα ζωής. Μια ανάσα ζωής σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Βεβαίως, δεν θέλω να το επαναλάβω, έχουμε ήδη στα πλαίσια αυτού του παράλληλου προγράμματος προχωρήσει τη διαδικασία, την νομοθετική διαδικασία για την αδειοδότηση των μέσων ενημέρωσης, των συχνοτήτων. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Αρνείται η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, επικαλούμενη την προεκλογική διαδικασία που δεν ξέρουμε πώς θα διαρκέσει,
να έρθει σε μια συνεννόηση για να υπάρξουν, να υπάρξει μια κοινή στάση, μια ευρύτερη μάλλον συνένεση και συμφωνία για να στελεχωθούν οι ανεξάρτητες αρχές. Τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο ΑΣΕΠ και άλλες αρχές που πλέον εδώ και καιρό δεν λειτουργούν. Και αυτό δεν είναι ζήτημα μιας εσωκομματικής διαδικασίας, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αποφάσεων των τόπων. Υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι που λένε ότι δεν συνενούν για να μην υπάρξει εσουρού και να μην προχωρήσει η αδειοδότηση των καναλιών. Απευθυνόμαστε στο ελληνικό λαό και καταγγέλουμε αν υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Και αναρωτιόμαστε αν είναι αυτή η σκέψη και τι θα το λένε δημόσια. Γιατί δεν το τολμούν, το φοβούνται, θέλουν να προστατεύσουν κάποιους. Εμείς σε κάθε περίπτωση σεβόμαστε την εσωκομματική διαδικασία, ελπίζουμε να τελειώσει κάποτε, σύντομα. Περιμένουμε, αλλά δεν θα αφήσουμε το θέμα αυτό στις καλένδες. Και εξηγούμαστε. Αν δεν προχωρήσει άμεσα ο ορισμός συνενετικά, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα, των μελών του ΕΣΟΡΟΥ, δεν πρόκειται να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε. Όπως δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και στη μάχη ενάντια στη διαφθορά, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια αναπνέει η δικαιοσύνη και το κράτος με τους ελεκτικούς του μηχανισμούς κινητοποιείται και τα πρώτα αποτελέσματα έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται. Μολονότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, της λαθρεμπορίας, της διαφθοράς, οφείλουμε να πούμε ότι είχαμε κάποια αποτελέσματα. Δεν μου αρέσει να παραθέτω νούμερα, αλλά πολλές φορές τα νούμερα από μόνα τους καταδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στα πράγματα. Τρία μόνο συγκριτικά στοιχεία. Του δεκάμινου Ιανουαρίου, Οκτωβρίου του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του τρέχοντος έτους, το 2015. 5.700 έλεγχοι για αλκοολούχα το 2014, 7.600 το 2015. 1.400 για τα πετρελοειδή το 2014, 3.567 το 2015. 4.500 για τα καπνικά το 2014, 7.900 το 2015. Και ξέρετε, ο μηχανισμός δεν έχει αλλάξει, δεν έχει ενισχυθεί δυστυχώς. Μπορώ να πω, έχει αποδυναμωθεί. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και η ίδια εικόνα συναντιέται και στα φορολογικά έσοδα από αυτούς τους ελέγχους. Συγκρίνοντας τον Οκτώβριο του 2014 με τον Οκτώβριο του 2015, δύο μήνες με ομοειδείς φορολογικές υποχρεώσεις για τους πολίτες, το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 700 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα. 700 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά η εισπράξη του ΦΠΑ στα νησιά αυξήθηκε, ακολουθώντας βέβαια και την αυξητική τουριστική ροή. Το κυριότερο όμως και αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει είναι το εξαιρετικό εύρημα από τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονομικών, πως κατά το δεκαήμερο, το προεκλογικό, της εξέτασης από τους αγγελείς του Φαλτσιανή για τη Λίθα Λαγκάρτ, η οικειοθελής εισπράξης φόρων από την εν λόγω λίστα άγγιξαν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έχοντας αλλάξει προσανατολισμό, επικεντρώνονται πλέον σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς και οδηγούν δεκάδες υποθέσεις στον εισαγγελέα, επίορκους στο δρόμο προς την έξοδο από το δημόσιο και ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων στα δημόσια ταμεία. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτά. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναλαμβάνουμε μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τόσο για το λαθρεμπόριο πετρελαίου και καπνικών και αλκοόλ, όσο και για την αναμόρφωση του συνόλου του ελεκτικού διοικητικού μηχανισμού του Δημοσίου.
Επίσης, στο πεδίο της καταπολέμησης ανεργίας έχουν γίνει επίσης κάποια σημαντικά βήματα. Πρώτον, από εδώ και πέρα υπάρχει πια ο συνδυασμός της κατάρτισης με την εγγυημένη απασχόληση, ώστε η αναβάθμιση προσόντων να είναι πραγματική και αποτελεσματική για τους άνεργους και τις επιχειρήσεις. 481 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από σήμερα μέχρι το καλοκαίρι του 2016 σε αυτή την κατεύθυνση. Η κατάρτιση θα είναι πλήρως συνδεδεμένη με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της χώρας. Το εξαγωγικό εμπόριο, τις δεξιότητες πληροφορικής, τα logistics και όχι βέβαια με τα συγκεκριμένα συμφέροντα ορισμένων ενδιάμεσων. Δεύτερον, σχεδιάζουμε και θέτουμε σε εφαρμογή μια νέα γενιά προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας που δημιουργεί τουλάχιστον 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης μέσα στην επόμενη χρονιά. Προσωρινές μεν, αλλά με ξεκάθαρο στόχο την αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας και με μετρήσιμα αποτελέσματα, περιβαλλοντικά και γεωβελτιωτικά έργα, αναβάθμιση υποδομών όπως στα σχολεία, στα γυμναστήρια, σε κέντρα κοινωνικών υπηρεσιών. Τρίτον, για την ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας δημιουργούμε μέσα στον χρόνο που έρχεται περιφερειακά κέντρα εξειδικευμένης νομικής και λογιστικής βοήθειας, δίκτυα ενημέρωσης, ενώ ταυτόχρονα αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο και ενιοποιούμε την ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία ώστε να ακολουθείται από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, έχουμε ήδη ξεκινήσει την προπαρασκευή για τον μεγάλο διάλογο, εθνικό διάλογο, στον χώρο της παιδείας για τη δημόσια εκπαίδευση. Σε λίγες μέρες κατατίθεται μετά τη διαβούλευση που έγινε το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης, ενώ αύριο ολοκληρώνεται η επεξεργασία ενός νέου πολυνομοσχεδίου άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση αδικιών που χρονίζουν στη δημόσια διοίκηση, την παιδεία, την υγεία και την απασχόληση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου. Είναι φανερό ότι οι πιέσεις που ασκούνται εμπροστοβαρός, διότι εμπροστοβαρός θέλουμε να ξεφύγουμε από τη μέγενη του μνημονίου, γι' αυτό και ασκούνται εμπροστοβαρός οι πιέσεις στην κυβέρνηση, δεν θα αδυνατήσουν το επόμενο διάστημα. Θα είναι ασφιχτικές, θα εντείνονται. Αυτό όλοι το γνωρίζουμε και το κατανοούμε. Είναι δεδομένο ότι αυτό το σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που για χρόνια έχει τις τύχες του τόπου δεν αισθάνεται καθόλου άνετα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό θα βρεθούμε και το επόμενο διάστημα σε διασταυρούμενα πυρά. Πρέπει λοιπόν γι' αυτό να ανεβάσουμε ρυθμούς, εμείς, εδώ, εσείς, όλοι μας. Όχι μόνο στο πεδίο του κυβερνητικού έργου, κυρίως μέσα στην κοινωνία. Στους θεσμούς της, στα κινήματά της, στα σωματεία. Οφείλουμε να κινητοποιηθούμε άμεσα, όχι μόνο για να υλοποιούμε πολιτικές δεσμεύσεις, αλλά για να προσπαθούμε, να παλεύουμε, να αλλάζουμε μέρα με τη μέρα τους κοινωνικούς σχετισμούς. Να υπερασπιζόμαστε τα θετικά βήματα που γίνονται, την τεράστια προσπάθεια που όλοι μαζί κάνουμε για να υπερβούμε εμπόδια, να σπάσουμε εξωθεσμικούς θύλακες εξουσίας, την προσπάθεια τελικά να αλλάξει αυτός ο τόπος, να αλλάξει ριζικά η χώρα. Και σε αυτή την προσπάθεια μην έχετε καμιά αμφιβολία. Ο μόνος μας σύμμαχος ήταν ο ελληνικός λαός. Και αυτονού την στήριξη χρειαζόμαστε. Και είναι στο χέρι μας αυτή τη στήριξη να την εξασφαλίσουμε. Η αντιπολίτευση, όπως βλέπετε, αρνείται πεισματικά να αναλάβει μέρος της εθνικής, θα έλεγα, ευθύνης
να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και την εποπτεία των δανειστών με το μικρότερο δυνατό κόστος για την κοινωνία. Αναμενόμενο. Εδώ το αρνήθηκαν πεισματικά όλη την προηγούμενη περίοδο της σκληρής διαπραγμάτευσης. Εδώ δεν δίστασαν ορισμένοι από αυτούς την προηγούμενη περίοδο να γίνουν φερέφωνα των πιο σκληρών εκ των δανειστών στη σύγκρουσή τους μαζί μας. Στη σύγκρουση που δώσαμε για να προστατεύσουμε την κοινωνία και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Τώρα θα διστάζανε να τεθούν εμπόδιο, να μπουν εμπόδιο στην προσπάθεια. Τώρα θα ερχόντουσαν να στηρίξουν μια εθνική γραμμή διαπραγμάτευσης. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενο. Όμως ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει. Και οι μάσκες πρέπει να πέσουν. Ας μην υπερτιμάμε όμως τη σημασία της δικής του στήριξης στη δική μας προσπάθεια. Το ζητούμενο είναι πάντοτε η στήριξη της κοινωνίας και του λαού. Δώσαμε 3 εκλογικές αναμετρήσεις, σκληρές, με όλους απέναντι και τις κερδίσαμε. Και την τελευταία και την κρίσιμη δημοψηφισματική, με τις τράπεζες κλειστές και όλα τα μίντια απέναντι, και την τρομοκρατία, και την τελευταία με γνωστή τη συμφωνία σε όλους. Και τις κερδίσαμε. Γιατί? Γιατί είχαμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή λοιπόν τη στήριξη, αυτή τη συνένεση πρέπει να επιδιώξουμε στην προσπάθειά μας. Την κοινωνική συνένεση, την πλατιά κοινωνική συνένεση και τη λαϊκή ενότητα στην προσπάθειά μας να υπερβούμε την κρίση. Και θέλω να επισημάνω τελειώνοντας ότι για να την διατηρήσουμε και να την πετυχαίνουμε διαρκώς αυτή τη στήριξη και τη συνένεση πρέπει να μην διστάσουμε, να μην διστάζουμε να εξηγούμε στο λαό την αλήθεια. Και αυτό είναι αποκλειστικά δική μας δουλειά, δική σας δουλειά. Ας μην περιμένουμε από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Ούτως ή άλλως εκεί ο πόλεμος θα είναι διαρκής και είναι εμφανής. Δεν ξέρω πόσο ακόμα, αλλά θα είναι εμφανής. Συγκρούονται συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα. Και εμείς δεν πρόκειται εδώ να υποκύψουμε. Όμως μπορούμε, βγαίνοντας στον ελληνικό λαό, μιλώντας με τους απλούς ανθρώπους καθημερινά, στις γειτονιές, στα καφενεία, στους τόπους δουλειάς, μια πλατιά εξόρμηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα μιας νέας σχέσης, διότι μαζί μπορούμε να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη. Μαζί με το λαό, για το λαό, αλλά μέσα στο λαό. Να βρεθούμε μέσα στο λαό, να κερδίσουμε όπως γνωρίζουμε να κάνουμε τις συνειδήσεις στον αγώνα για να αλλάξουμε τη χώρα. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη μας δύναμη. Ας μην το ξεχνάμε. Και εκεί θα οικοδομήσουμε τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τα πιο πλατιά και πιο ευάλωτα λαϊκά στρώματα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ομιλία κοντά μια ώρα του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα.